Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως να σας προβοκάρει λίγο αυτή η ερώτηση. Μια από τις κατηγορίες που εξαπολύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν έτσι, θρησκευτικό συνέστημα, θρησκευτική πίστη και ακούν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν απαραίτητο ότι υπάρχει Θεός, είναι ουδέτεροι στο θέμα αυτό, δεν ασχολούνται ενδεχομένως. Και λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άθεοι, εν τέλει είναι ανήθικοι, εφόσον η ηθική τους δεν απορρέει από κάποιο ιερό κείμενο, δεν έχουν κάποιο Θεό να φοβούνται. Δηλαδή, αν δεν έχεις Θεό, αν δεν πιστεύεις σε Θεό, δεν έχεις ηθική. Τι απαντάτε σε αυτή την κατηγορία, γιατί φαντάζομαι θα την έχετε συναντήσει πολλές φορές στη ζωή σας. Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι κάτι που συναντά κανείς συχνά. Η ηθική δεν είναι απόρρια κάποιου θέσφατου ή κάποιου μεταφυσικού δόγματος. Η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς που απορρέουν από την κοινωνικότητα. Από την ανάγκη του ανθρώπου να συνυπάρχει αρμονικά με τους συνανθρώπους του, από την επιθυμία να βλέπει τον συνάνθρωπό του να είναι καλά, για να αισθάνεται και ίδιος καλά, από την ενσυναίσθηση, από το νιάξιμο που υπάρχει μέσα στη φύση του ανθρώπου. Η ηθική λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη θρησκευτικότητα, με την έννοια της μεταφυσικής. Η ηθική έχει να κάνει με την κοινωνία και έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος απέναντι στην κοινωνία. Βεβαίως και έχουν ηθική οι άθεοι και εγώ τουλάχιστον παρατηρώ μέσα στην Ένωση Αθέων ότι οι περισσότεροι είναι μάλιστα και πολύ ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα. Οι περισσότεροι από εμάς είναι αιμοδότες, είναι δωρητές σώματος, ασχολούμαστε με διάφορες δράσεις αλληλεγγύης κοινωνικής, θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει και μια εκστρατεία που την λέμε «Κάνε καλό χωρίς Θεό» και στα πλαίσια αυτής συγκεντρώνουμε ήδη πρώτες ανάγκες για άστεγους, κάνουμε θελοντικές αιμοδοσίες και οργανώνουμε άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο ειδικά με τα διάφορα έτσι, φιλανθρωπικά και εθελοντικά κινήματα που αναπτύχθηκε η Ένωση Αθέων μου άρεσε πάρα πολύ. Κάνε καλό χωρίς Θεό. Πολύ έξυπνο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένας άθεος, μας έχετε πει ότι βέβαια ίσως το έχετε απαντήσει σε ένα βάθμο το ερώτημα αυτό. Ίσως αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχει Θεός ή να το αφήνει ανοιχτό το θέμα, να μην δίνει απάντηση. Πνευματικές ανησυχίες έχει, δηλαδή αποκλείει οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταφυσικής έτσι, δοξασίας από το σύμπαν, από το νοητικό σύμπαν ενός άθεου. Όπως είπα και πριν και το είπατε σωστά ότι εν μέρει έχω απαντήσει, η λέξη μεταφυσικό ή παραφυσικό δεν έχει έννοια για έναν άνθρωπο που αυτοχαρακτηρίζεται άθεος. Τα πάντα είναι φυσικά, εξ ορισμού. Ανήκουν στη φύση, βρίσκονται εντός της φύσης και μπορούν να διερευνηθούν με φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να μιλάμε για μεταφυσικό ή παραφυσικό ή υπερφυσικό, εν πάση περιπτώσει, κάτι που είναι πάνω, υπέρα από το φυσικό. Υπάρχουν βεβαίως όψεις της φύσης, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και αυτές συνήθως είναι που τείνουμε να χαρακτηρίζουμε υπερφυσικές ή μεταφυσικές. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο έδωσε και το τίτλο «Μεταφυσικά» ο Αριστοτέλης στο σχετικό βιβλίο του. Αυτά που είναι μετά τα φυσικά. Όχι ότι είναι κάτι που ξεφεύγει από τα όρια του φυσικού. Τα πράγματα όμως που ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γνωστούν, ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωστούν με κάποιον διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο έχουμε γνωρίσει τα υπόλοιπα. Την εποχή που οι άνθρωποι είχαν ελάχιστες γνώσεις για τη φύση και τον κόσμο, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο μπροστά στην άγνοια και την ανασφάλειά τους να δημιουργήσουν κάποιες δοξασίες. Με την πρόοδο της επιστήμης, όσο πάει η άγνοια ελαττώνεται και η γνώση απλώνεται, μεγαλώνει. Και το έδαφος για να αναπτυχθούν τέτοιες δοξασίες μικραίνει. Αυτός λοιπόν ο λεγόμενος Θεός των κενών, όσο πάει συρρυκνώνεται. Και μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Και για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, όχι, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για μεταφυσικό ή υπερφυσικό. Οι πνευματικές ανησυχίες είναι κάτι το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι εννοείται ακριβώς πνευματικές. Γιατί αν μιλάμε, ας πούμε, για δέος απέναντι στη φύση, για θαυμασμό και αγάπη απέναντι στο ανθρώπινο μεγαλείο, κάποιες φορές, τέτοιου είδους ανησυχίες και συναισθήματα φυσικά και υπάρχουν. Αλλά αυτά εκφράζονται μέσα στο πλαίσιο του ανθρωπισμού και του ματεριαλισμού. Δεν χρειάζεται να εκφραστούν μέσα σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο.
Πολύ ωραία. Με καλύψατε τότε σε άλλες πνευματικές, ίσως πνευματιστικές ήθελα να διατυπώσω, πνευματικές ανησυχίες έχει οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται, δεν νομίζω ότι το θέμα της θρησκευτικής πίστης μπλέκεται σε αυτό το θέμα. Να προχωρήσουμε όμως λοιπόν και στην επόμενη ερώτηση από τον φίλο και συνάδελφο Μινά. Ναι, εμένα μου γεννήθηκε μια ερώτηση, κυρία Ρεμπακούλια, βάσει αυτού που είπατε για το ότι θεωρείτε πως όλα τα φαινόμενα είναι εντός του φυσικού πεδίου, και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: ο αθεϊσμός αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες θρησκείες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο? Και το ρωτώ αυτό για παράδειγμα διότι, ως γνωστόν, οι μονοθεϊστικές θρησκείες τοποθετούν το θείο εκτός αυτού του κόσμου, σε αντίθεση με τις πολυθεϊστικές προχριστιανικές, οι οποίες τοποθετούν την έννοια του θείου και της ιερότητας της φύσης, τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η γραμμή, μέσα στη φύση. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω, ένας άθεος πώς προσεγγίζει όλα αυτά τα φιλοσοφικό-θρησκευτικά ρεύματα? Ένας άθεος προσεγγίζει όλες τις πεπιθήσεις με τον ίδιο τρόπο. Είτε μιλάμε για θρησκευτικές πεπιθήσεις, είτε για οποιασδήποτε άλλες επιστημονικές, οτιδήποτε. Και τις προσεγγίζει με αμφισβήτηση. Με μια ερώτηση. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, πώς το ξέρουμε? Με έρευνα, παρατήρηση, τεκμηρίωση. Είτε μιλάμε για μοναθιστικές θρησκείες, είτε μιλάμε για ανημισμό, είτε μιλάμε για παγανισμό, είτε μιλάμε για αρχαιοελληνική θρησκεία, θα τα προσεγγίσεις με τον ίδιο τρόπο και θα βρεις τις αντίστοιχες απαντήσεις. Υπάρχει ένα ρητό, μια φράση της Αμερικανίδας συγγραφέας Ρεβέκα Γκόλντστιν που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει ότι η θρησκευτική γλώσσα είναι μια μεταφορά και το πρόβλημα αρχίζει όταν εκλαμβάνουμε τη μεταφορά ως κυριολεξία. Θρησκείες όπως η αρχαιοελληνική ή ο ανημισμός προσωποποιούν τη φύση, κάποιες καταστάσεις, κάποια συναισθήματα. Αλλά από το να προσωποποιήσεις μεταφορικά μια κατάσταση, συμβολικά, μέχρι του να αρχίσεις να πιστεύεις ότι ο Δίας όντως υπάρχει και κάθε πάνω στον Όλυμπο και ρίχνεις και ουρανούς, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ξέρω αν με αυτά που λέω απαντάω το ερώτημά σας, αλλά ναι, τα αντιμετωπίζουμε όλα με τον ίδιο τρόπο. Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σε ερωτήματα τώρα καθαρά πρακτικά που να περάσουμε στις δραστηριότητες της Ένωσης Αθέων. Πήγατε να ανοίξετε αυτό το ζήτημα προηγουμένως, ήρθε η ώρα λοιπόν να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τις δραστηριότητες της Ένωσης εδώ στην Ελλάδα, ποια είναι τα προτάγματά της και σε ποιο ακριβώς επίπεδο θεσμικά πιστεύετε ότι βρίσκονται διάφορα αιτήματα, τα οποία βέβαια δεν έχουν μόνο οι άθεοι, τα έχουν θέσει και πολλές άλλες κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, οι εικόνες για παράδειγμα στις δημόσιες υπηρεσίες και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω σίγουρα θα έχετε εσείς καλύτερη εικόνα. Οι στόχοι της Ένωσης, ας πούμε, ότι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι πρακτική και έχει να κάνει με το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους σε πρακτικό επίπεδο, και η άλλη είναι περισσότερο, να την πω θεωρητική, κοινωνική, είναι η διάδοση της αθεϊστικής οπτικής, η διάδοση της στάσης ζωής του ανθρωπισμού, η διάδοση του σκεπτικισμού, πράγματα που γίνονται μέσα από τις εκδηλώσεις που οργανώνουμε, μέσα από το blog που έχουμε, το blog Αθεία, όπου αναδημοσιεύονται άρθρα με αθεϊστικό περιεχόμενο και όπου υπάρχουν κατάλογοι με βιβλία και ταινίες που μπορεί κανείς να βρει, μέσα από το site μας, από το forum Αθεία, από το Facebook και με όποιο άλλο τρόπο τέλος πάντων μπορούμε. Σε σχέση με το διαχωρισμό τώρα, υπάρχει μια τεράστια αγκύλωση από μέρους του ελληνικού κράτους. Όπως όλοι ξέρετε, το Σύνταγμα μας ξεκινάει στο όνομα της Αγίας Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Κάτι που δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη, δηλαδή. Και η αλλαγή θα έπρεπε να ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Έχουμε ολοκληρώσει μια πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και μια πρόταση για τον διαχωρισμό Εκκλησίας Κράτους, η οποία βρίσκεται με τη μορφή ερωτηματολογίου στο site μας και όποιος θέλει μπορεί να την βρει εκεί. Γενικά τα θέματα που θίξατε, ας πούμε, εικόνες στις δημόσιες υπηρεσίες, οι εικόνες μέσα στις σχολικές αίθουσες,
η πρωινή προσευχή, οι αγιασμοί, ο θρησκευτικός όρκος που εξακολουθεί να υπάρχει και η ύπαρξη του εναλλακτικού πολιτικού δεν είναι λύση, γιατί στην ουσία σε εξαναγκάζει να αποκαλύψεις τις θρησκευτικές σου πεποιθήσεις ή την απουσία τους μπροστά σε ένα δικαστή, εξέτοντας έτσι σε μια ενδεχομένως διακριτική μεταχείριση. Και εξάλλου η ακούσια αποκάλυψη θρησκεύματος είναι αντισυνταγματική, δηλαδή αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας λοιπόν είναι ελάχιστα κατανοητή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και εμείς έχουμε κάνει ενέργειες με έγγραφα σε αρμόδιους φορείς, με αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Από το ελληνικό κράτος συναντάμε γενικά αδιαφορία, κολυσιεργία, απαντήσεις διφορούμενες ή άσχετες με τα ερωτήματά μας. Βλέπει δηλαδή κανείς ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόθεση να γίνει αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση.